Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις και να καταλαβαίνει κανείς όταν υφίσταται κριτική της, υφίσταται για τις πολιτικές του απόψεις και για τα νομοσχέδια τα οποία εισηγείται. Λοιπόν, δουλειές ξανά. Προφανώς είχατε στο νου σας δουλειές με δέλτα κεφαλαίο για τους συμμετέρους, όπως αυτοί που θησαυρίζουν από τους λογαριασμούς που πάνε στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται. Ένα πράγμα όμως εξηγείται. Και αυτό είναι, ξέρετε, και ορατό διαγυμνού οφθαλμού, κυρία Μιχαηλίδου και κύριε Τσακλόγλου. Βγάζει μάτι. Η στατιστική του ΑΕΔ, που είναι απογραφική, σε αντιπαραβολή με αυτά που δημοσιεύει η Ελστάτ. Αυτό πάτε να διορθώσετε τώρα. Διότι ο ΑΕΔ απογυμνώνει την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας και καταγράφει 1 εκατομμύριο ανέργους. Και η Ελστάτ, προφανώς, κύριοι της κυβέρνησης και κυρίες και κύριοι και κυρίες της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όχι για πολύ ακόμα, μάλλον έχει χαλασμένα ραντάρ τελευταία. Διότι καταγράφει τους μισούς. 520.000 τη στιγμή που ο ΑΕΔ καταγράφει 1 εκατομμύριο και κάτι. Μήπως όλοι αυτοί, οι παραπάνω, οι 500.000 είναι λαθρέοι, είναι άνεργοι κατά φαντασίαν, είναι διεφθαρμένος ο ΑΕΔ και τους καταγράφει. Έχει γίνει κανένα θαύμα στην ελληνική οικονομία και είναι τόσοι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αστρονομικά εισοδήματα και παίρνουν και επίδομα ανεργίας από πάνω. Τίποτα από αυτό δεν συμβαίνει. Η καταγραφή του ΑΕΔ σας χαλάει τη σούπα. Έχω και ένα διάγραμμα εδώ, θα το καταθέσω στα πρακτικά, το οποίο δείχνει, πραγματικά βγάζει μάτι, ότι από το καλοκαίρι του 2019 και μετά η απόκληση των δεδομένων που δημοσιεύει η Ελστάτ με την απογραφή του ΑΕΔ μεγενθύνεται, είναι εντυπωσιακή πραγματικά. Σας παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά για να καταλάβουμε όλοι ακριβώς εδώ πέρα που είναι το ζουμί. Διότι εσείς θέλετε να βγαίνετε κάθε μήνα και να λέτε μειώθηκε η ανεργία. Και πώς θα το κάνετε? Δια των στατιστικών που δημοσιεύει η Ελστάτ. Η Ελστάτ λοιπόν είναι μια δημοσκόπηση. Και ο ΑΕΔ κάνει απογραφή. Όπως γίνεται με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Η Ελστάτ κάνει δειγματοληψία, κύριε καθηγητά. Δειγματοληψία. Δημοσκόπηση κατά αναλογία, ακριβώς. Και επανέρχομαι. Επανέρχομαι, κύριε Υπουργέ. Είναι ακριβώς η ίδια αναλογία. Και διεκδικώ να σας πείσω, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Είναι η διαφορά μεταξύ δημοσκοπήσεων και εκλογών η αναλογία, λοιπόν. Και σας συνιστώ να προσέχετε το κενό μεταξύ Ελστάτ και απογραφής του ΑΕΔ. Μεταξύ δηλαδή της δειγματοληψίας και του απογραφικού συστήματος. Μεταξύ των δημοσκοπήσεων που σας λένε ότι προηγήστε και των εκλογών που θα γίνουν. Αυτή η τόλμη χρειάζεται, αλλά είναι προφανές ότι δεν την έχετε. Φέρνετε ένα νομοσχέδιο και μας λέτε ότι ο άνεργος έχει την ευθύνη που είναι άνεργος. Καθόλου πρωτότυπη ιδέα πραγματικά. Τη δεκαετία του 80 ειδικά, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία έκανε θράψη. Ο πυρήνας της ιδεολογίας του ριγκανοθατσερισμού, ο οποίος εισάγεται εδώ βέβαια πάντα με μία χρονοκαθυστέρηση. Χρησιμοποιείτε την κατάρτιση για να φέρετε τιμωρητικές διατάξεις και βεβαίως εφευρίσκεται και την αλλαγή του χαρακτήρα του ΑΕΔ, Θεός ξέρει γιατί, παίρνετε και τα αποθεματικά των συγχωνευθέντων φορέων για να τα δίνετε σε επιδόματα. Δεν έχετε βγάλει κανένα συμπέρασμα από την πρόσφατη εμπειρία. Το 2012 διαλύσατε τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό είχε, αυτή η πρακτική, αυτή η στρατηγική, είχε θετικές επιπτώσεις για την οικονομία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε. Κάνατε αυτή την επιλογή, τη βίαιη διάλυση και των εργασιακών σχέσεων, την ταπείνωση του κατώτατου μισθού και εκτινάχθηκε η ενεργία στο 27. Τα δόγματά σας λένε ότι αν ακολουθεί μια κυβέρνηση τέτοια πολιτική, θα έρθουν επενδύσεις, φτηνό εργατικό δυναμικό, θα δημιουργηθούν δουλειές σε κάποιο απότερο μέλλον. Μαρμελάδα αύριο.
Στοιχειωδώς αυτά λοιπόν έπρεπε να τα καταλάβετε και με μέτρο, θα σας έλεγα, με το μέτρο της ιστορικής ευθύνης να μας κάνετε και εμάς κριτική, έτσι. Διότι αν έχει καταγραφεί κάτι σε σχέση με την κρίση στην οποία μπήκε η χώρα μας από το 2010 και μετά, είναι ότι 10 με 14 χάθηκαν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και 15 με 19 δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Και τώρα έρχεστε εδώ και θα βρίσκετε διάφορες τεχνικές για να κρύβετε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Και αυτό που πραγματικά συμβαίνει, επιτρέψτε μου και μία αναφορά στο μείζον ζήτημα αυτού του καιρού, που είναι η κρίση στον τομέα της ενέργειας που έχει ονοματεπώνυμο. Και το ονοματεπώνυμό της είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και δευτερευόντως Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ως Υπουργός Ενέργειας ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Και εκεί είστε δογματικοί. Και έξω από τις διεθνείς τάσεις. Και μην το λέτε ότι η διεθνή στάση είναι τάση ιδιωτικοποιήσεων. Δεν είναι στην αίθουσα ο κύριος Χατζηδάκης. Διαμηνήστε του, κυρία Μιχαηλίδου και κύριε Τσακλόγλου, αν μου επιτρέπετε. Να μας πείτε εσείς τι είδανε τα αδελφά κόμματά σας στη Γερμανία και στη Γαλλία. Κυρίως στη Γερμανία. 200 από ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας κάνανε. Δεν μιλάμε για τον Μακρόν, που στα μάτια τα δικά σας μάλλον είναι ακροαριστερός, επειδή έβαλε την κρατική ΕΔΕΦ να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει 10 δις για να πέσουν οι λογαριασμοί των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και εξήγηλε ότι θα κρατικοποιήσει και άλλες εταιρείες. Εδώ έχουμε τα οσανά των ιδιωτικοποιήσεων. Το φάρμακο για τα πάντα. Ούτε τις διεθνείς εξελίξεις παρακολουθούτε, ούτε βεβαίως είστε σε θέση να υπερασπιστείτε τον κόσμο της εργασίας και των μικρών επιχειρήσεων. Πράγμα που αποτυπώνει με οδυνηρό τρόπο και η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία λέει ακριβώς ότι είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων, κυρίως των χαμηλότερων. Σας καλώ να τη δείτε ξανά και να καταλάβετε ότι οι πολιτικές σας εκεί ακριβώς οδηγούν. Σύντομα αυτή η πολιτική θα λάβει ένα τέλος, όχι γιατί βάλατε εσείς μυαλό, αλλά διότι έχει βγάλει συμπεράσματα ο ελληνικός λαός και θα δώσει ισχυρή εντολή για σχηματισμό προοδευτικής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ.